Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Πώς είσαι? Καλά, θέλεις να περάσεις? Σας έχω φτιάξει καφέ, έχω ετοιμάσει τα πάντα. Επειδή είναι όλο δική σου διακόσμηση, να υποθέσω, δική σου έμπνευση και αισθητική, δεν είναι? Ναι, ναι. Το έχω με το interior design, ναι. Παλαιότερα που είχαμε και κάτι έτσι επιχειρήσεις με τον πρώην σύζυγό μου, είχα επέμβει ουσιαστικά εξ ολοκλήρου στη διακόσμηση, ας πούμε, του Love Me και του Tender που είχαμε τότε. Σ' αρέσει δηλαδή να ασχολείς? Ναι, μου αρέσει πολύ. Στο σπίτι τα κορίτσια που είναι και σε μεγάλη ηλικία σήμερα βοηθάνε, τακτοποιούν, θα πλύνουν τα πιάτα? Κοίταξε να δεις, τα παιδιά μου δεν θέλω να τα κάνω παραδουλεύτερες μου. Δηλαδή, έχω πολύ πολύ καλά μες στο μυαλό μου ποιες είναι οι δικές μου υποχρεώσεις εδώ στο σπίτι και ποιες είναι οι δικές τους. Όχι, δεν θα τους βάλω να καθαρίσουν, όχι, δεν θα τους βάλω να μαγειρέψουν, παρά μόνο αν τύχει και κατόπιν προειδοποίησης και ξέρουν ότι έχω δουλειά όλη την ημέρα και ότι υπάρχει μια πλημμένη σαλάτα μέσα και ένα φαγητό που πρέπει να το ζεστάνουν. Και σας παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να δω πιάτα έξω, θα μπουν όλα στο πλυντήριο. Αυτά ναι. Φαντάζομαι ότι μαγειρεύεις καθημερινά εσύ και για τα παιδιά και για σένα. Ναι, ναι, απαγορεύεται να τρώμε φαγητό από το ψυγείο. Χάνουμε τις βιταμίνες τους. Φτιάχνω κάθε μέρα κάτι. Άλλες φορές μπορεί να είναι κάτι πιο χρονοβόρο, αν έχω το χρόνο, και άλλες φορές μπορεί να είναι κάτι πιο γρήγορο. Αλλά θέλω τα παιδιά μου και εγώ να τρώμε φρέσκο φαγητό και ούτως ή άλλως. Το καλό φαγητό είναι πάντα μια πολύ καλή σαλάτα με πρωτεΐνη. Οπότε το φαγητό έρχεται δευτερεύον. Μπέργκερ, πατάτες τηγανητές κτλ. Δεν, όχι. Θα την κάνουμε την αμαρτία μας. Άλλωστε υπάρχουν και εξελιγμένα μπεργκεράδικα. Με πρώτες ύλες φρέσκες, αυτό εννοώ. Αλλά γενικά εντάξει, δεν το προτιμούμε γιατί ουσιαστικά δεν τρώμε έξω. Όταν δεν τρως έξω και τρως στο σπίτι, έχεις πάρα πολύ καλά τον έλεγχο του τι μπαίνει στον οργανισμό σου. Είσαι αυστηρή σαν μαμά σε όλα τα επίπεδα? Φυσικά. Ποιος θέλει να μεγαλώνει γαϊδούρια? Εγώ θέλω να μεγαλώνω παιδιά και μάλιστα εξαιρετικά παιδιά. Που σημαίνει ότι πρέπει να βάλω κανόνες, που σημαίνει ότι πρέπει να είμαι αυστηρή, που σημαίνει ότι τα παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν τα όρια ποια είναι τα σωστά, που σημαίνει ότι καθημερινά πρέπει να τους τα μαθαίνω. Θεωρώ ότι τα πήγα πάρα πολύ καλά και άντεξα καθεστώτα και τρομακτικής πίεσης βιολογικής, ψυχολογικής και συναισθηματικής. Γιατί ποτέ δεν είσαι άτρωτος. Είμαι από μια οικογένεια που το βασικό που μου δίδαξε είναι αξιοπρέπεια και έρχομαι από μια κουλτούρα, τη γερμανική κουλτούρα, η οποία ουσιαστικά είναι πολύ εγωκεντρική, δηλαδή ασχολείσαι βασικά με τον εαυτό σου, με αυτά που εσύ σκέφτεσαι, με τις δικές σου ιδέες, όχι με τις ζωές των άλλων, όχι με κουτσομπολιό. Το βλέπω να γίνεται παντού γύρω μου, όχι με μένα μου, παντού, δηλαδή με ποιο δικαίωμα, τι ξέρεις εσύ για μένα, για να κάθεσαι να λες για μένα. Πού ξέρεις τι έχω περάσει, πού ξέρεις τι ζω, τα ξέρεις όλα, ξέρεις όλη την αλήθεια. Δηλαδή είναι αυτό, είναι λαϊκό πολύ να κρίνεις τους άλλους και να κουτσομπολεύεις. Οπότε εγώ δεν το έμαθα ούτε από το σπίτι μου, αλλά ούτε και από την γερμανική μου παιδεία αυτό. Και το ίδιο έτσι ζουν και οι κόρες μου. Μιλάμε για μας, δεν είναι πιο ενδιαφέρον? Γυμναστική, πόσες ώρες κάνεις την ημέρα? Καταρχήν κάνεις κάθε μέρα 7 στα 7. Όχι 7 στα 7, μία από τις 7 πηγαίνω και πηδάω από αεροπλάνα. Αυτό είναι το άθλημά μου το σούπερ αγαπημένο. Αυτό πώς προέκυψε? Κοίταξε, ανέκαθεν έκανα εγώ τέτοια extreme sport, δηλαδή οδηγούσα μηχανάκι στο βουνό, έκανα motocross, έκανα bungee jumping, ξέρεις, δεν χόρτενα όμως. Με αυτό χόρτασα, είναι το απόλυτο. Δεν φοβήθηκες καθόλου? Φοβάσαι. Τις υπόλοιπες μέρες κάνω αερόβια προγράμματα, Κυριακή πρωί πηγαίνω και τρέχω, έτσι 5 χιλιόμετρα ή 10, αναλόγως στην κατάστασή μου πώς είμαι. Και μέσα στα προγράμματα ενδεχομένως όποτε είμαι σε καλή κατάσταση και θέλω να κάνω λίγο βάρη, αν δεν είναι τελείως αερόβια θα προσθέσω περισσότερα κιλά και θα το γυρίσω σε αναερόβια άσκηση. Επαγγελματικά έχω κάνει μια καινούργια συνεργασία με μια εκπληκτική εταιρεία, τη Pharmacross, η οποία έχει την έδρα της στην Ελβετία. Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν αυτή τη στιγμή σαν βήμα στην καριέρα μου, γιατί ουσιαστικά 25 χρόνια εκτός από τη μόδα η δουλειά μου είναι η ομορφιά και η υγεία. Με τόσο φανατική ουσιαστικά με την ποιότητα ζωής για την υγεία κυρίως και όχι τόσο για την ομορφιά, που ουσιαστικά αυτή μου η συνεργασία έρχεται και κλείνει ένα puzzle στη σωστή ηλικία, που μπορώ να πω ότι ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα να κάνω αυτή την εποχή. Την ηλικία σου τι λέει? Ναι, 44 είμαι. Το παιδί μου είναι 18 χρονών. Μπορώ να πω ότι, μπορώ να το πω το ψέμα, δεν μπορώ.
Δεν θα με πιστέψετε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Οι συνθήκες που δεν αφήνουν αμφιβολία για δίκαια και τα δικαιώματά μας. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Αύριο οι Τούρκοι προγραμματίζουν άσκηση με πραγματικά πυρά μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ, στα οικόπεδα 6 και 7. In violation of international law and maritime safety procedures, and we are committing serious criminal offenses under the laws of the Republic of Cyprus. We hereby demand that we immediately cease all illegal operations. Το τουρκικό ερευνητικό Μπαρμπαρός που προκλητικά απάντησε με τον ύμνο των Γενίτσαρων στην έκκληση της Κυπριακής Ακτοφυλακής να αποχωρήσει, θα εξακολουθεί να απλέει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η εμπριστική ρητορική Ερντογάν. Είχαμε ακόμη μία ομιλία του που προκάλεσε αντιδράσεις. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Ζαρκαδούλα για να μας πει τις λεπτομέρειες. Ειρήνη, στο μυαλό του έχει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.